Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Πρώτον, Ναι. δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Είναι βιαστής της δημοκρατίας. Τέλος. Υπηρετεί κατοχή. Τέλος. Συνεπώς είναι κατοχικός πρωθυπουργός. Δεν είναι δεν, το αξίωμα αυτό προέρχεται από το Σύνταγμα. Όταν το Σύνταγμα έχει καταληθεί, δηλαδή, ρε αδερφέ, θα έλεγα πρωθυπουργό τον Τζολάκογλου. Ποια είναι η διαφορά? Κατοχή τότε, φανερή, κατοχή τώρα, θεατρική. Ποια είναι η διαφορά? Κοινός παράγων, κατοχή. Ωραία. Η πρώτη παρατήρηση, γιατί από εκεί προέρχονται όλα. Επειδή δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι υπάρχει κατοχή. Από το 10 δικτατορία και από το 15 ανεβήκαμε εκείνα σκαλί παραπάνω και σε επίσημη κατοχή. Και όποιος ενδεχομένως ακούει τη λέξη και ταράζεται, γιατί δεν έχει καταλάβει, δεν έχει συνειδητοποιήσει και νομίζει ότι ακούει κάτι το παράξενο, το απίστευτο, το περιθωριακό ή δεν ξέρω εγώ τι, τον στέλνω να διαβάσει. Νη νόμος που δεν υπάρχουν νόμοι από το 10, εν πάση περιπτώσει για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Νη 43-36, 14-8 του 15, ΦΕΚ 94-α, παράγραφος γ, σελίδα 1014. Είναι το τρίτο μνημόνιο, το θανατερό του Τσίπρα του 15. Λοιπόν, όταν πάει σε αυτό που είπα και που άκουσε αυτός ο οποίος θεώρησε τη λέξη ότι είναι υπερβολική, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, αλλά προσοχή, θα πάει στην παράγραφο γ που θα τη δει για δεύτερη φορά, όχι την πρώτη φορά, για την αρχιτεκτονική του απέσιου νόμου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει η λέξη με κεφαλαία παράγραφος γ δύο φορές. Την πρώτη φορά δεν αντικρίζει τη σελίδα για 1014. Θα κατεβείτε αρκετά πιο κάτω και θα δείτε πάλι με κεφαλαία παράγραφος γ και τότε στο περιθώριο θα δείτε ότι είναι και σελίδα 1014. Εκεί λοιπόν θα διαβάσετε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται. Ανοίξτε λίγο τα αυτάκια σας να ακούσετε ακριβώς τι γράφει. Και να πάτε μετά να το δείτε και με τα ματάκια σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί πριν ακόμα εισάγει οποιοδήποτε νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφιση. Λέμε τώρα για ψήφιση στη Βουλή και παραμύθια άλογα, τέλος πάντων. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό τι σημαίνει, αδερφέ? Σημαίνει ότι δεν αποφασίζει, δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει, ότι δεν ασκεί κυριαρχία. Αποφασίζω και κάνω. Αλλά σύμφωνη γνώμη, να έχουν έγκριση δηλαδή αυτών των τριών. Να πάω να κατουρίσω, να ζητάω άδεια από τη γάτα μου. Αυτό, να το πω χοντρά δηλαδή, γιατί έχω ανακτήσει πια. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση δεν αντέχεται. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό φτάσαμε λοιπόν σήμερα να κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Καπραβέλος εκ μέρους της κυβέρνησης. Γιατί είπε ότι μην αποκλείεται να ακούσετε, μην το αποκλείσετε ότι θα ακούσετε από την κυβέρνηση απαγόρευση της κυκλοφορίας, έτσι. Λόγω ζέστης. Θα ακούσετε κι άλλα. Λόγω ζέστης, λόγω θροίσματος των φίλων, λόγω του ότι είχε μεγάλη συννεφιά στην Πάρνηθα σήμερα, θα σε έχουν πάντα. Κοιτάξτε, είχε πει όταν πρωτοβγήκε αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη, η σημερινή δηλαδή, που ανανεώσαμε το 19, ένα σημαίνον στέλεχος της τότε επιτυχίας της κυβέρνησής μας, δεν θυμάμαι, ήταν ο Μεϊμαράκης, ο Βουλγαράκης, κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο τότε, είχε μιλήσει για άσκοπες μετακινήσεις.
ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις. Εκείνη τη στιγμή εγώ, μπαπ, εδώ χτύπησε καμπάνα και αναρωτήθηκα, τι λέει ο ποιητής, τι σημαίνει, τι χαρακτηρίζεται σαν άσκοπη μετακίνηση. Δηλαδή, ποια είναι η σκόπιμη και ποια είναι η άσκοπη. Περιμένω πολλά να συμβούν, είπα εγώ στον εαυτό μου. Παράξενο σόν. Και μετά από λίγο σκάσανε ποιες είναι οι άσκοπες μετακινήσεις που υπογράφαμε σε ένα χαρτί άδεια στον εαυτό μας για να βγούμε έξω από το σπίτι μας ή παίρναμε το σκύλο μας να μας πάει βόλτα. Αντί να πηγαίνουμε εμείς στο σκυλάκι μας βόλτα, μας πήγαινε το σκυλάκι βόλτα για να δικαιολογήσουμε. Αφού είχαμε στείλει το SMS ή είχαμε υπογράψει το χαρτί ότι βγαίνουμε έξω για να πάει το σκυλάκι. Δηλαδή ήταν τότε σκόπιμη μετακίνηση. Εάν δεν υπήρχαν το χαρτάκι, ήταν άσκοπη μετακίνηση. Γιατί οι άνθρωποι το είχαν πει από την αρχή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να ακούμε και να ακούμε ακόμα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι σημαίνει, ρε παιδί, αυτό που άκουσα.